εκμεταλλεύτηκες, α, λες, να, η Ελένη θα φύγει ένα μήνα, δύο μήνες, πάλι θα γυρίσει. Αυτό είναι. Εδώ έχω μία γυναίκα η οποία μου περιγράφει ότι 14 χρόνια γάμου, άσπρη μέρα δεν έχει δει από σένα, ότι τη χτυπούσες, ότι τη φερόσουν βάναυσα. 14 χρόνια δεν ζούσα καλά. Τότε γιατί δεν χώρισε πριν. Γιατί χώρισε τότε. Γιατί εμείς έζησαμε μια χαρά. Και γιατί έφυγε η γυναίκα σου, γιατί χωρίσατε. Όποιος και να πάρει τηλέφωνο, αν του πούνε ότι εμείς δεν ζήσαμε καλά, να το κόβω το κεφάλι μου. Για ποιο λόγο χώρισες, Παύλο? Για ποιο εγώ? Για ψηλά πράγματα, σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Δεν σου έχει σιδερώσει η γυναίκα στο παντελόνι και αρπάζει τη γλάστρα και τη τον πετά στο κεφάλι? Ήθελα να το χτυπήσω εγώ αυτήν, ήξερα ότι είναι και πέτρα, πέτρα. Σαν και σένα να στην Ελλάδα. Ναι, αυτά τα λέει. Βασιλιάς θα είμαι. Όχι, βασιλιάς είμαι εγώ. Έλεγες. Αυτά ήταν. Μα παραδέχεσαι όλα όσα έχει πει η γυναίκα σου και τη λες. Και τι πρόβλημα έχει να γυρίσει πίσω? Παύλο, αν φεύγω από το σπίτι, αν με διώχνει. Να ξέρεις ότι ούτε έτσι θα σε, ούτε θα γυρίσω να σε κοιτάξω. Αυτό που έγινε, ήρθα, γύρισα στο σπίτι. Μετά από αυτό ποιος φταίει? Για ποιο λόγο πάλι ένα χρόνο έκανα υπομονή, τα άκρυβα από τη γονείς μου πάλι. Τι ήταν. Τι ήταν? Εγώ δεν δούλευα. Ούτε εσύ δούλευες. Τα παιδιά θέλουν φαΐ. Δεν σου έλεγα, Παύλο, πρωί ξυπνάω και δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω. Και? Τι και? Ναι, τι, χωρίς ψωμί, χωρίς φαΐ, δεν έφερα στο σπίτι κάτι. Τι δεν πήγαινα κάπου να δουλέψω λαφρέα και έκανα ήτινα. Δεν έφερα. Σε ποια δουλειά? Με το Παναγιώτη, δεν δούλευα στον Ιωάννη. Αυτά. Τι αυτά. Δεν δούλευα, δεν έφερα λεφτά στο σπίτι. Εγώ σου μιλάω όταν γύρισα. Εγώ αν δεν δούλευα σε εργοστάσιο κάπου. Γιατί ξαναπήγα για να δουλέψω στο μπαρ? Γιατί ξαναπήγα να δουλέψω? Ποιο είσαι να στείλει στο μπαρ να δουλέψει? Κανένα. Κανένα. Μόνο. Για τα αυτό λένε μπλε, το πάδο σε στείλει στο μπαρ. Γιατί? Να δουλεύει. Δεν σε ρώταγα. Δεν σε ρώταγα. Δεν θέλα έτσι λέει. Γιατί? Τι, ποια? Δεν λέει ότι. Εσύ ήξερες ότι, ότι η γυναίκα σου θα πάει να δουλέψει στο μπαρ? Αφού αυτή εμένα είπε τα πρώτα χρόνια πρώτη ήρθαμε, ναι, είπε Παύλο έτσι και έτσι. Ωραία, ναι. Της είπες να μην πάει? Κοίτα, δεν ήθελα να πάει. Ναι. Και μετά λέει, αφού οικονομικά νίκη πληρώναμε ένα κεφάλαιο, λέει Παύλο για να βάλουμε, για να βγαίνουμε κάπου. Συμφώνησες να πάει στο μπαρ? Ναι. Τότε γιατί μετά κάνεις όλη αυτή την ιστορία για τον μπαρ? Δεν έκανα για τον μπαρ φασαρίες. Δεν ήταν. Ποτέ ήταν φασαρίες. Λέω ότι δούλεψε στο μπαρ και όλοι μαζί που βγήκαμε για να φάμε, όλοι μαζί. Εννοώ εργάτης μας που δούλευα. Γι' αυτό έκανες φασαρίες. Και τώρα λες ότι δεν έκανες φασαρίες. Αυτό ήταν, Ελένα. Οπότε πεις εσύ, βγήκες. Τα άλλα, ποτέ είπασαν ότι εσύ στο μπαρ κάτι κάνεις ή κάτι κακό έκανες? Ποτέ είπα? Δεν μου είπες. Ναι, άλλοτε. Μισό λεπτό. Δεν σου έδωσα. Δεν ήταν εμπιστοσύνη σε σένα. Δεν ήταν εμπιστοσύνη σε σένα. Αυτό δεν ήταν. Τέσσερα χρόνια δεν ήταν. Με ζήλευες. Τι με ζήλευες? Με ζήλευες. Στο ποιο? Σαν γυναίκα σου. Σε κάτι να σ' άλλο. Ναι. Με ζήλια είχες? Είχα. Τι ζήλια? Τώρα το λες. Είχαμε, πρέπει να το βάλω, ξέρω εγώ, να το πω. Γιατί σου έδωσα δικαιώματα για να με ζηλέψεις? Τι δικαιώματα πρέπει να δώσεις? Για να ζηλέψεις. Να σου δείξει ότι υπάρχει περίπτωση να σε πατήσει, ότι υπάρχει περίπτωση να σε προδώσει. Όχι, αυτό δεν ήταν, δεν κατάλαβα εγώ. Δεν ήταν, για αυτό πράγμα όχι. Πες μου κάτι. Εσύ μου είπες ότι έχεις έρθει εδώ γιατί την αγαπάς. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η γυναίκα έχει πληγωθεί? Καταλαβαίνω. Ότι έχει περάσει κάποια χρόνια μαζί σου και αντί να της έχεις χαρίσει ευτυχισμένα χρόνια, ευτυχία, καλή οικογένεια, ωραίες στιγμές, της έχεις δώσει μόνο στεναχώριες, ξύλο και την έχεις πληγώσει πολύ. Ό,τι έκανα τα κακά, εγώ ας λέγουμε κάτι και να... Όλα το είπα, δεν είπα σε εσένα, Ελένη, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Δεν κρύβω εγώ ότι... Όχι, εγώ είπα έτσι, είναι έτσι. Ναι. Πόσο φορές ήρθα, λέγω, ναι, Ελένη, έχεις δίκιο. Έκανα αυτό, ξέρω εγώ, έκανα φασαρίες. Χτύπησα μία φορά με τα αυτό, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Ναι. Πόσες ευκαιρίες όμως πρέπει να σου δώσει η γυναίκα σου? Πόσο δηλαδή, τι θα γίνεται? Κοίτα, αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο, οπότε
πήγαινε και δεν ήρθε. Τα άλλα στο λέω. Στα άλλα γύριζε. Στα άλλα γύριζε, αμά. Δεν έκανα. Σε συγχωρούσε, δεν σε συγχωρούσε. Κοίτα, ήταν υψηλά πράγματα. Δηλαδή, κάτι να του πω, αυτή αμέσως φεύγει στην αδελφή. Πάει στην αδελφή, αμέσως. Εγώ ποτέ δεν έχω φύγει. Μια φορά ήταν που έφυγα μόνη μου, ήταν εκεί. Ελένη, γιατί πα και όλα λε στην αδελφή. Εγώ μια φορά πήγα στον αδελφό, είπα ότι έτσι και έτσι. Δεν πήγα ποτέ. Πότε πήγε. Εσύ κάτι για να είναι, πας στην αδελφή. Η αυτή είναι η δικηγόρσου εκεί. Ξέρω εγώ, συνέχεια. Και τρέπεσε. Το λόγο είναι μέχρι στο πάτωμα, εκεί είναι το λόγο. Συνέχεια έτσι. Ναι. Δεν τρέπεσε. Τι να τρέπομαι. Τι να τρέπομαι. Αυτά έχω. Όλοι μπορεί να φαινόταν να του πούνε ότι αυτή τέτοια είναι. Τι, και τέτοια. Ούτε μόνιζε η μόνη. Τι αδερφή της ανακατευότανε. Δεν ανακατευότανε καθόλου. Στη δική μου ζωή δεν ανακατευότανε. Την πρώτη φορά που έμαθε, ήρθε αυτός, ήρθε στο σπίτι της, γιατί από πάνω έμενε ο δικηγόρος που πήγε, έδωσε τα χαρτιά. Του διαζυγίου. Εκεί η αδελφή μου έκλαψε. Δεν περίμενε ότι εμείς έτσι είμαστε. Ότι μαλώνεται. Κατάσταση είμαστε. Ναι. Ενδιαφέρεται δηλαδή η αδελφή σου. Και ήταν ανοιχτά στο πρόσωπό του. Ναι, αλλά λες ότι... Περίμενα ο Νούνιζα ότι εσείς το λάει στο καλά. Μένετε χαίρομνα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό το λεφτέρο τώρα το λέγω. Πότε, αυτά τα χρόνια αυτό... πότε πάγω εκεί και παρακαλώ να έρθει. Αν σήμερα ναι. Ήρθα εκεί και να μιλάω, μιλάω μια χαρά. Δηλαδή. Μη συγχωρείς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό για να καταλάβω. Κάλω την ημέρα, έλαξαν και οι Ελένη. Για να καταλάβω τι εννοείς. Όταν φεύγει η γυναίκα σου και πηγαίνει να μείνει στο σπίτι της αδελφής της, πηγαίνεις εσύ και πιάνεις την αδελφή της και της λες και την Ελένη και της λες γυρνά πίσω. Όχι, τώρα πότε χωρίγαμε. Ναι, τώρα που έχετε χωρίσει. Πότε ήταν η Σονίκη, λέω. Πότε νίκαιζε. Αυτό εκεί, νίκαιζε. Ναι, νίκαιζε σπίτι, λέω, Ελένη. Λένε, πάμε στο σπίτι και ξέρω, εγώ μιλάει. Αυτή λέει, Παύλο, εσύ είσαι νευρικός, ξέρω εγώ, τι χαρακτήρα. Και κακό έκανε και το έλεγε αυτό η αδερφή της. Όχι, η Ελένη. Η Ελένη το έλεγε. Λέει τι χαρακτήρα είναι νευρικός, είσαι αυτό, ναι. Αυτό. Αν αλλάξει τη χαρακτήρα, μετά βλέπω, μπορεί. Πάλι να γυρίζω. Αυτό ήταν, ναι. Ναι. Η αδελφή της τη δουλειά έχει. Άμα τ' άλλο την ημέρα, αν έρθει εκεί η αδελφή του. Ναι. Στο λέω η Ελένη έλαξε. Δηλαδή, δεν... Την επηρεάζει δηλαδή η αδελφή της. Δεν ξέρω τι μιλάει, δεν ξέρω τι κάνει αυτή. Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου ποια μέρα που ήρθες μέσα στο σπίτι μου, εκεί που νίκιαζα, και ήρθες να πεις γεια σου, τι κάνεις, πώς πας, με το καλό. Μίλησες. Με σένα. Μαζί μου. Μίλησες. Για πες μου. Λένα, εσύ έρχουσε στο σπίτι μου μόνο και μόνο. Αμέσως. Κάτι άμα άκουσες, κάτι κάποιος σου είπε, δεν ξέρω τι άκουσες. Μετά μου λέει. Για ποιο πράγμα έρχεσαι... που της εγώ μίλησα με τις ένα άκουσα, τι άκουσα και ήρθα σε σένα. Κάνεις φασαρίες. Για ποιο πράγμα. Γιατί αυτός έρχεται για καφέ, γιατί να σε βοηθήσει. Σαν πατέρας ήρθες, τα παιδιά σου πρόσφερες τίποτα. Λίγα για έδωσα. Τι. Λίγα έδωσα. Τι έδωσες. Λίγα έκανα ψώνια, λίγα έδωσα λεφτά, λίγα έτσι να έκανα. Όπως και είπε για την αδελφή μου, έτσι και έλεγε για τη μάνα μου. Και όντως η μάνα μου τελευταία φορά που είπε ότι αν ξαναγίνει έτσι, μετά μην έρχεσαι Παύλο μπροστά μου και να πεις ότι να σμίξεις με τη γυναίκα σου, μετά θα μιλήσεις μόνο με τη γυναίκα σου. Ό,τι θα αποφασίζει η γυναίκα σου, αυτό θα γίνει. Ούτε μπορώ να της λέω ότι να χωρίσετε, ούτε μπορώ να της λέω ότι να σμίξετε. Μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα, λέει, το έχω κάνει πολλές φορές. Από εδώ και πέρα κανόνισε, τον είπε. Γι' αυτό η μάνα δεν ανακατεύτηκε καθόλου. Αποφάσισα από μόνη μου. Κανένα δεν άκουσα. Κανένας δεν μου είπε ότι ναι, χώρισε με τον Παύλο. Κανένα. Αποφάσισα εγώ. Εγώ κατάλαβα ότι εκμεταλλεύονταν. Εκμεταλλεύτηκε με αυτό που συνέχεια τον συγχώραγα. Αυτό το κατάλαβα. Και συνέχεια με αυτά, με τις απειλείς, δεν σου είχα πει, Παύλο, όταν έχω φύγει, όταν πήρα τον Νίκη και ήρθες και με τη φασαρία και μου λες τελευταία, στο τέλος μου λες, μάζεψω τα μυαλά σου, μάζεψω την οικογένεια, δεν σου είπα. Πώς, ποια γυναίκα μπορεί να σμίξει με τον άντρα του, όταν έρχεται με τη φασαρία και στο τέλος, τέτοια κουβέντα λέει. Λένα, ούτε...
Δηλαδή θες να πεις όλα τα τέσσερα χρόνια ή πάντα με τη μύτα σας φάσατε. Σχεδόν τρία χρόνια έρχομαι. Τρία χρόνια είναι. Με ενοχλήσεις πολύ. Πάντα με ταυτό αρθώ. Πάντα. Δηλαδή εγώ θέλω την οικογένεια να μαζεύω, θέλω τα παιδιά να πάρω και έρχομαι συνέχεια με τα φασαρίες, με τα αυτά. Ε. Συνέχεια με τα αυτά έρθω. Κάθε φορά που ερχόσουν στο σπίτι μόνο με φασαρίες. Αλλά τι να σου πω, πώς θα σου πω, αφού ξέρω το τι λες ψέμα. Ψέμα λέω. Ψέμα λες. Δεν λέω ψέμα. Δεν λέω ψέμα. Ναι, η κουμάση καλυθέα συνέχεια. Δεν λέω ψέμα. Γιατί λες για την κουμάρα. Η κουμάση καλυθέα πόσο φοράς λέει, Παύλο, πήγαινε με το καλό, με το καλό. Γιατί ερχόσουνα. Με το καλό πίσω. Δεν ήρθαν με το καλό. Ε, πες μου τώρα. Κάτσε μισό λεπτό. Πόσες φορές πήγες, βρε Παύλο, με το καλό. Πόσες φορές έχεις πάει με το καλό. Συγγνώμη, εγώ συνέχεια πάω με το καλό. Στο τέλος, στο τέλος. Ναι, νευριάζω, γιατί δεν βρίσκουμε άκρη, δηλαδή... Τι νευριάζεις, δηλαδή σου λέω ότι πατάς, όχι, δεν σε συγχωράω. Δηλαδή δεν πάγω, δεν απάγω. Μα υπάρχει λόγος που το λέει αυτό. Πήγαινε σήμερα να παντρευτείς, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή αν του πει δεν έχω πρόβλημα, φύγει να παντρευτείς, τι να σου πω, δεν γιατί εσύ έλεγες, αν δεν γυρίσεις θα παντρευτώ. Να παντρευτείς, γιατί είπα, να και πάγω να παντρευτώ. Αφού την απειλείς, βρε Παύλο, και της λες ότι αν δεν γυρίσεις σπίτι, εγώ θα πάω να βρω άλλη γυναίκα. Τι θες να σου απαντήσεις. Έτσι μου έλεγε. Πότε συνέχεια. Ήταν, πότε... Από την αρχή. Από την αρχή. Πότε πριν τέσσερα χρόνια. Δεν μιλάμε. Πριν τέσσερα χρόνια που έχω φύγει από. Που έχει. Που τα πρώτη τη ημέρα που ήρθες και είπα ότι. Πρώτης φέρω ένα γυναίκα. Ναι, τέρμα ναι. Αυτό ήταν. Πρώτης μήνες, λέω, όχι μέρες. Ναι, πρώτης μήνες, δύο μήνες, πόσο, τρία. Και μετά πάλι είπα εγώ αυτό. Τι είπες. Ότι αφαίρω γυναίκα, ότι απαντρευτώ, είπα ποτέ εγώ. Είπες. Εσύ δεν είπες, είπες. Μόλις να πας να απαντρευτείς. Παύλο, δεν είπες. Δεν είπες εσύ έτσι. Τι. Δεν είπες εσύ. Πού είπα. Να πας. Σε ποιο σπίτι είπα. Όταν νίκιαζα, σε αυτό τώρα το τελευταίο σπίτι. Ναι. Εκεί στο σπίτι μένω τρία χρόνια. Τώρα θα κλείσω. Σε αυτό το σπίτι. Όσο και να είναι, σε ένα χρόνο είπες αυτά τα λόγια. Τι. Δεν είπες εσύ να πας να παντρευτείς. Όταν μου λες ότι αν δεν σμίξεις, αν δεν γυρίσεις πίσω, θα παντρευτώ. Αφού, βέβαια, αφού εγώ σε ένα συνέχεια θα παρακαλάω, πάμε στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι. Τι να πάμε. Εσύ λες όχι, είπα. Δεν απάγω. Δεν πάω. Εγώ είπα έτσι θα γίνει. Είπα έτσι θα γίνει. Αφού είπες έτσι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με τη φασαρία, με τη... Δεν το θεωρείς λογικό η γυναίκα σου, σου λέει δεν γυρνάω στο σπίτι. Δεν το θεωρείς λογικό. Ποια γυναίκα θα κάτσει να συζητάει διαρκώς με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Ποια γυναίκα θα ανοιχτεί έναν άντρα που επειδή δεν του σιδέρωσε το παντελόνι. Δεν κατάλαβα. Αυτό σου λέω αυτή τη στιγμή, αυτό σου εξηγώ και άκουσέ με. Ποιο άντρα βαράει τη γυναίκα του επειδή δεν του σιδέρωσε το παντελόνι. Εντάξει, αυτό σε αυτό το φόρμα Μαύρε Παύλο, έχουμε μία φορά ήταν αυτό τώρα, σε αυτό απάνω. Μα μία φορά μου έχεις αναφέρει, εσύ τουλάχιστον προσωπικά, έχεις παραδεχτεί τρεις φορές στις οποίες κακοποίησες. Συγγνώμη, τώρα αν πάει να παντρευτεί, έχει τέτοιο άντρα να μην χτυπάει αυτένα, έχει τέτοιο άντρα. Με το καλό δεν ερχόσουν. Και πώς έπρεπε να έρθω. Γι' αυτό έφευγα από το σπίτι. Πώς έπρεπε να έρθω. Γι' αυτό έφευγα από το σπίτι χωρίς παπούτσια τη χειμώνα μία ώρα το βράδυ. Να πήγαινα στην αστυνομία, να πάω στη γειτόνισσα να πάρω τηλέφωνο. Αυτά μου λες. Αυτά είναι που λες αυτά εσύ ότι για ποιο καλά. Πράγμα ήταν. Δεν έχει σημασία. Α, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Γιατί ό,τι θέλεις μπορείς να πεις, ναι. Γι' αυτό. Εσύ, για ποιο λόγο? Εσύ ό,τι θέλεις μπορείς να πεις και εγώ πρέπει σου να τα κρατάω, έτσι. Ανοιχτά ναι, είπα. Ναι, έτσι. Ναι, Ελένη, έτσι. Όχι. Μισό λεπτό. Για θες να το κάνουμε αντίστροφα. Τι παράπονο είχες εσύ από τη γυναίκα σου και τα έκανες όλα αυτά. Να το πάμε αντίστροφα. Εγώ δεν έχω παράπονο. Τότε γιατί την χτυπούσες. Ο κύριος που έδινε το αμάξι. Αυτό είναι μετά το χωρισμό. Ναι, αυτό ήταν. Μέσα στο γάμο σου. Τι πρόβλημα έχεις από τη γυναίκα σου. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι το σου λέω, δεν έχω πρόβλημα με την γυναίκα. Τότε γιατί τη φέρω. Είμαι νευρικό και έκανα αυτό τη φασαρία. Δεν μπορεί όμω επειδή είσαι νευρικό να τη κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ναι, αν το πω εγώ ψέμα, α το πει αυτή. Για ποιο πράγμα το έκανα αυτό. Για στο παραμικρό. Στο παραμικρό τα έχει κάνει θάλασσα μέσα στο σπίτι. Λέω ναι, το χτύπησα. Α, άρα λοιπόν αφού παραδέχεσαι ότι τη χτύπησε, πρέπει να καταλάβει και γιατί η γυναίκα σου δεν θέλει να είναι μαζί σου. Δεν δικαιολογείται επειδή έχει νεύρα να χτυπά μια γυναίκα. Δεν είναι δικαιολογία. Συνέχεια το κάνω αυτό. Μα και η γυναίκα σου λέει συνέχεια. Συνεννοεί η γυναίκα λέει, στο λέει. Παύλο. Εγώ τι να του πω. Παύλο. Γιατί τώρα ό,τι θέλει λέει. Ό,τι θέλω, δεν λέω ό,τι θέλω. Ό,τι το χτύπησα, δεν χτύπησα. Μα από το λέω ότι 12 χρόνια και 12 χρόνια έτσι το έζησα.
Αφού στο λέγω, εμείς... Μη συγχωρείς, άκουσε με. Εγώ δεν σε ξέρω και από χθες. Δεν έχω προσωπικά μαζί σου. Ένας άντρας που χτυπάει τη γυναίκα του επειδή δεν του σιδέρωσε το παντελόνι. Αυτό συμφωνώ. Άκουσε με ένα λεπτό. Ένας άντρας που φτάνει στο σημείο να προσβάλλει και να χτυπήσει και να πονέσει τη γυναίκα του για ένα τόσο αστείο λόγο, δεν το έχει κάνει μία φορά στα 14 χρόνια. Και αυτό είναι δεδομένο. Να μου πεις ότι βγήκες εκτός αυτού και το έκανες μία φορά γιατί σε απάτησε, να πω ναι. Αλλά γιατί δεν σου σιδέρωσε το παντελόνι. Πώς θες να πιστέψω εγώ μετά ότι εσύ δεν το έχεις ξανακάνει αυτό το πράγμα για άλλες 15 μικρολεπτομέρειες. Γιατί το, δεν κρύβω αυτά τα τρία ότι το χτύπησε, γιατί δεν το κρύβω. Γιατί αν πει κι άλλο. Δηλαδή τα πρέπει να το κρύβω εγώ. Μα δεν μου λες. Ο αφού ίδιος. Το λέγω ότι δεν ήταν αυτό. Τα τελευταία ότι ήταν, στο λέγω ναι, ήταν αυτά. Άρα στα 14 χρόνια αυτό που σε ενόχλησε πιο πολύ από τη γυναίκα σου, εκεί που βγήκε εκτός αυτού, εκεί που την πλήγωσε, τότε δεν σου σιδέρωσε το παντελόνι. Άλλη φορά δεν έχει κάνει τίποτα. Όλο τον υπόλοιπο καιρό είναι μια χαρά σύζυγο. Αυτό θες να μου πεις. Στη δουλειά η γυναίκα σου. Στο σπίτι ερχόταν η γυναίκα σου και τα παιδιά και τα, όλα τις δουλειές. Όλα. Όλα τις δουλειές εγώ τα έχω κάνει. Μόνο από σένα ζήταγα. Πήγαινε να δουλέψεις. Κουράστηκα κι εγώ. Θέλω να κάτσω με τα παιδιά. Στο σπίτι μου φτάνει έτσι τις δουλειές. Και τα παιδιά που έχω φτάνει. Τι μου απάνταγες. Μισό λεπτό. Είστε η αδελφή της Ελένης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πριν ανέφερες ότι η αδελφή της Ελένης παρεμβαίνει στη σχέση και της αλλάζει τα μυαλά και την επηρεάζει. Εδώ είναι η αδελφή της. Γι' αυτό ήρθα εγώ τώρα. Εδώ είναι η αδελφή της και μπορεί να σου απαντήσει. Ρώτησε την. Τι να ρωτήσεις. Πες της αυτό που έλεγες και πριν. Εν τη απουσία της. Ότι μπαίνουν μέσα στη ζωή. Ναι. Πολλές φορές έρχομαι στο σπίτι σου. Ειδικά σε ασπρόπυργο που ζούσεις. Το χρόνο μία φορά ερχόμουν. Δεν λέω στο ασπρόπυρο, δεν είναι αυτή. Εκεί είναι... ξεκινήσατε. Ο πρώτος που ήρθες εσύ την έφερε στο σπίτι μου μέσα, με τα χαρτιά στο χέρι σου και να πας στο δικηγόρο να πάρεις διαζύγιο. Δεν ήτανε. Ναι. Δεν έκλαψα εγώ και σου είπα γιατί το κάνεις αυτό. Ήτανε. Και τότε πώς λες ψέματα, εγώ ανακατεύτηκα. Ό,τι ήτανε μέσα στο σπίτι τα πήγε να έλεγα και στην αδελφή μου και σε... Στη μάνα μου, αυτό όχι, ήταν τόσα χρόνια δεν ήξερα. Το πρώτο λέγομαι, Ελένη, το πρώτο λέγομαι. Από το πρώτο ξεκίνησες εσύ. Ότι εγώ έδωσα τα χαρτιά. Δεν είπα ότι τόσα χρόνια έτσι περνάω. Σε κανένα δεν μίλησα. Σε κανένα. Δεν ήξερα. Γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω τη μάνα μου. Που είχε προβλήματα, φτάνει. Πείτε μου ένα πράγμα. Όλα τα χρόνια έτσι ζήσεις, ε. Μισό λεπτό. Όλα τα χρόνια έτσι ζήσεις. Όχι τόσο πολύ έτσι. Αλλά... Θέλεις να μου πεις, από τη στιγμή, μισό λεπτάκι Παύλο, από τη στιγμή που μαθεύτηκε ότι στο σπίτι της Ελένης γίνονται αυτοί οι καυγάδες και ότι μαλώνει με τον άντρα της και είδες και τα χαρτιά του διαζυγίου, τι γνώμη έχεις εσύ για το γάμο τους, τι έχει συμβεί μπροστά σου, τι έχεις μάθει. Εγώ δεν το πίστευα αυτό. Πρώτα-πρώτα όπου τα ήρθανε, ο ίδιος μπήκε στο σπίτι μου και μου λέει πάμε στο δικηγόρο, γιατί είμαι στην πολυκατοικία μέσα. Ναι. Και στο δεύτερο όροφο απάνω μένει δικηγόρος και εγώ στο πρώτο γνωριζόμαστε, επειδή σε μια πολυκατοικία. Ήρθε, φέρνει τα χαρτιά και λέει: άλλο δεν μπορώ, θα χωρίσω μαζί τη και έφερε αδιαζύγιο. Εγώ τα χάσα εκείνη την ώρα, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν ζούσαν καλά. Πρώτα-πρώτα αυτή παντρευτήκα στη Ρωσία και εγώ είμαι στην Ελλάδα από το 80. Για ποιο λόγο σου είπε η Μαρία μου ότι θέλει να χωρίσει εκείνη την ημέρα? Δεν ξέρω. Μετά, όπου τα ανεβήκαμε πάνω και με εξήγησε, η αδελφή μου έδειξε και το κεφάλι του. Λέω: μέχρι εκεί έφτασε, λέω. Τέλος πάντων, πόσες μία εβδομάδα πέρασε, δεν ξέρω, ήρθε και ο μικρός μου αδελφός μου. Είπαμε από εκεί 12 η ώρα τη νύχτα με το νυχτικό, με τα παιδιά της, τη στείλαμε πίσω. Μετά σε κάμποσο καιρό ξανά παρουσιάζεται το ίδιο. Εσείς να είσαστε στη θέση μου, θα διώχνατε την αδελφή σου με τα παιδιά από το σπίτι που είχα και άρρωστο παιδί. Αλλήμωνο. Δεν την έδιωξα. Τι σου είπε όταν ήρθε τότε η Ελένη Μαρία. Στη ζωή μου. Όντως δεν έχω ανακατευτεί. Μη λέει ψέματα ότι έχω κανένας δεν ανακατεύτηκε. Ποιος τον έλεγε να μην εργάζεται. Όχι, δεν λέω. Αλλά τώρα γιατί βάζει στη μέση τα δέντρα. Τι τώρα, εκείνα δεν λες, εκείνα δεν ήξεραν πρώτα. Λένα τώρα που είναι τα, 4 αυτά τα 3 χρόνια που είμαστε. Γυρίζω και λέω σε πάνω. 4 χρόνια που είμαστε. Ήταν αυτά τα χρόνια που δεν ήταν μακριά από μένα, ενίκιαζε σπίτι. Δεν ήταν μακριά. Πολλές φορές τυχαίνει, πιάνω, κοιτάω τι κάνει, τι δεν κάνει. Πολλές φορές τη βοηθάγα και όλα γιατί δεν δούλευε. Τη δύναμη και χέρι. Όσο και να είναι, έχει και παιδιά. Πόσες φορές έρθες στο σπίτι της μέσα, πόσες φορές και απειλούσεις. Με ερχόσουν και δεν μιλάς σαν άνθρωπος να πεις συγγνώμη Ελένη, δεν θα το ξανακάνω και το ένα και το άλλο.
Ω, γιατί ο Τάδης έρχεται, γιατί να μπαίνει στο σπίτι σου, με φασαρίζει, με καυγάδες, μέχρι που την απειλήσεις κιόλας. Και σε μένα έχεις πάρει την καρέκλα, ήθελες να πετάξει, επειδή σου είπα, τι κάνεις εδώ, γιατί μιλάς έτσι. Άφησε την ήσυχα. Και τώρα γυρίζεις, ψάχνεις ότι εμείς φταίμε σε όλα. Μακάρι να τα φτιάξεις, να ζήσετε. Αλλά αυτό το δικαίωμα που έδωσες τώρα, μπορεί να σε συγχωρέσει, ας σε πάρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι έκανα εγώ. Αλλά όχι να τα κρύψεις. Τι έκανα εγώ. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, όλος ο κόσμος το ξέρει και εσύ δεν το ξέρεις. Τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Ότι έχει άλλη μια γυναίκα. Αυτός μόνο λέει ότι δεν έχω. Όλο ο κόσμος εκεί. Δύο αδέλφια ζουν με δύο αδέλφια. Πρώτα, σε ένα σπίτι με πρώτα. Πώς θα το κακοφανεί. Μισό λεπτό. Μένετε δύο αδέλφια με δύο αδελφές. Μένεις με τον αδελφό σου. Πώς μπορούν οι να μιλάνε. Δεν με νοιάζει. Μένεις με τον αδελφό σου. Ή κάποια. Μισό λεπτό. Μένεις με τον αδελφό σου. Ναι. Ποιοι μένουν μαζί σας. Η νύφη μου, ο αδελφός μου και η αδελφή. Είστε... Ή. Η αδελφή της νύφης. Η αδελφή της νύφης. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την αδελφή της νύφης. Δεν έχω. Πώς μπορώ να έχω με τα φτένα εγώ σχέση. Αυτή άκουσε και μία μέρα πήρε τηλέφωνο, λέει, τι παντρευτής, λέει, λέω, ποιος είναι πρώτα. Γι' αυτό εκείνη τη μέρα ήρθες μαζί της και δεν περίμενες ότι θα είμαι εκεί. Δεν με περίμενες, ούτε πέντε λεπτά κάτσε. Περίμενε τώρα πώς ήρθα, για ποιο πράγμα ήρθα. Όχι, δεν έχει περίμενε την ημέρα του σεισμού. Ήρθες πέντε λεπτά, είδες από μακριά τα παιδιά σου και ούτε μια μέρα ήρθες, ρώτησες. Πού είναι τα παιδιά, πώς είναι, μέσα στο σπίτι είναι, έξω στο σκηνή είναι ή πώς είναι, ρώτησες. Όλα είπες. Τι να. Τώρα εγώ να το πω. Γιατί να μην πω. Για να μην πω εσένα, εγώ θέλω να το πω. Μισό λεπτάκι, το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε δεν σημαίνει ότι εμφανίστηκε μαζί της. Μπορώ να το πω πώς και τι έγινε. Ναι. Πέντε λεπτά και... Για να μην κόβει εμένα, περίμενε τι. Πες πώς πήγε μαζί τη γυναίκα. Αυτή πήρε μία μέρα τηλέφωνο, λέει, τι, λέει, πάω, λέει, παντρευτικές. Λέω, ποιος είναι πρώτα, δεν, λέω, όχι. Λέει, πώς, όχι, λέει, άκουσα, λέει, εσύ βρήκες την γυναίκα, λέει, παντρευτικές. Λέω, λάθος κάνει, ποιος είναι, λέω, δεν παντρεύτηκα, λέω. Και μετά, λέει, Ελένη, έτσι και έτσι. Λέω, τι, τρελάθηκες, λέω, ποιος είπες, ότι παντρεύτηκε, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο. Λέει, άκουσα έτσι, λέει, νόμα τα κλειδιά, να πάω στο σπίτι, εγώ κουράστηκα στο Νίκη, αν παντρευτείς, αν παντρευτείς, πας να παντρευτείς, ξέρω εγώ έτσι. Λέω, δεν παντρεύτηκα εγώ και θέλω, λέω, να το βλέπω εσένα, να μιλήσω για αυτό το πράγμα, ότι δεν έχω σχέση. Μπορώ αύριο να έρθω, όχι. Μεχαύριο, όχι, δεν είμαι στο σπίτι. Λέω, εντάξει, αύριο μία μέρα, έρθω να το μιλήσουμε. Για να σου αποδείξω ότι δεν έχω ναι, σχέση. Ναι, ότι δεν έχω σχέση. Ναι. Και τ' άλλο την ημέρα, νομίζω, ήταν σεισμό. Ναι. Χτύπησε το σεισμό και μετά από το σεισμό μισή ώρα παίρνω εγώ τηλέφωνο το κουμπάρο μου και παίρνω το κουμπάρο μου τηλέφωνο, λέω, κουμπάρο, πώς είσαι καλά, είσαι το σπίτι, πώς είναι αυτός, λέει, κουμπάρο, έχω ζημιά, λέει, στο σπίτι, λέει, έσχισε το σπίτι, βήκαμε όλοι έξω, αυτό. Λέω, εντάξει, τώρα εγώ να έρθω και να το κοιτάξω το σπίτι. Και μετά μόλις μαζεύω να πάω, η νύφη λέει, πού πας. Λέω, κουμπάρο μου... Μου είπε για το σπίτι και είπα να πάω. Έτσι και έτσι. Λέει, και εμείς θα πάμε, λέει, μαζί, να κοιτάξουμε το σπίτι, το κουμπάρο, πώς είναι. Ναι. Και από εκεί θα να πάω σε αδελφής μου, γιατί είναι στο Νίκη, μένει. Να πάμε να το κοιτάξουμε. Και παίρνω και πάλι την ύφη παίρνω και ήρθα εγώ εκεί, μόλις ήρθα βλέπω αυτή το δικό του το αμάξι. Βλέπω τα παιδιά, φίλησα τα παιδιά, πήγα πάνω που είναι μισό το λεπτό. Σπίτι και το κοίταξα. Καταρχάς, αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ σήμερα για να ζητήσει τη γυναίκα του πίσω, για να τη διεκδικήσει, να ξαναγυρίσει κοντά του. Αποκλείεται, ενώ σε θέλει, ενώ υποστηρίζει ότι σε αγαπάει, να εμφανιζόταν μπροστά του με τη γυναίκα που έχει στη ζωή του, με την ερωμένη του. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει κάνει αυτό. Ακόμα και αν το έκανε, θα το έκρυβε. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Αλλά ένας άνθρωπος που θέλει τη γυναίκα του πίσω, δεν εμφανίζεται με μια άλλη γυναίκα μπροστά της. Ακόμα και αν έχει δεσμό, το κρύβει. Πρώτα, δεν ήξερε ότι θα είμαι εκεί.
δεν περίμενε με τίποτα, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι δεν πηγαίνω εκεί. Αλλά αυτή τη μέρα του σεισμού, σεισμός που έγινε, η αδελφή μου ήταν στο σπίτι μου. Τα παιδιά της άφησε μόνος τους. Γι' αυτό αναγκαστικά πήγα μαζί της στο σπίτι της. Και δεν περίμενε. Γιατί? Και πήγε αυτή μαζί μου. Γιατί... τότε πε μου, 5 λεπτά κάτσε. Έβαλα βίντεο. Δηλαδή τώρα, αυτή την κασέτα πρέπει να το κρύβω. Ότι πήγα. Ήρθε. Ποια κασέτα, για ποια κασέτα μιλά. Στο γεννήθεια, στο δικό μου. Τι, ποιο. Τα δικά μου. Δεν χρειάζεται αυτό να μιλήσει. Άλλο τι λέτε, εγώ μιλάω να το κρύβω. Για την ημέρα του σεισμού. Ήρθε 5 λεπτά. Όχι, εγώ είπα. Γιατί απάγω. Τέτοια βροχή ήταν. Όλη νύχτα κούναγε. Ξέρει εσύ. Δεν ήρθες. Δεν πήρα τηλέφωνο. Και ρώτησες τα παιδιά σου τι κάνουν. Πήρες με το τηλέφωνο γιατί. Και είπες τι. Εγώ συνέχεια κάθομαι στο τηλέφωνο με την αδελφή, με την κουμπάρα μου. Συνέχεια παίρνω τηλέφωνο και ρωτάω πώς είναι και πώς είναι, τι κάνουν. Και μέχρι τώρα παίρνω και τηλέφωνο και το κουμπάρο. Μπορεί να άρρωστα είναι, μπορεί. Γιατί πότε έκανε το σεισμό, μετά δύο μέρε, τρία ξέρω εγώ, έδωσαν τα σκηνιά. Σκηνιά, πώς το λένε. Ναι, κατάλαβα, τις σκηνές. Το έβαλανε, πήγα στο κουμπάρο να κοιτάξω πώς είναι αυτή. Και ήρθα εκεί, ήταν εκεί ο γιος μου ο μεγάλος. Μετά τα παιδιά λένε, εμείς πίνασαμε, χρυστάλαμε κάτι φαγητό. Λέω, πάμε να πάρουμε κάτι σουβλάκι για να το φάμε. Και πήγαμε εκεί και ρωτάω το γιος μου, η μητέρα πού είναι. Λέει, δεν ξέρω, λέει, πήγε στο Ασπρόπυργο. Πήρε τα μικρά τα παιδιά, πήγε εκεί. Και εγώ είμαι με το κουμπάρο, με τα πέντε παιδιά εκεί. Και πήραμε σουβλάκια και το γιος μου λέω, πρέπει τη μαμά να το βλέπω. Για αυτό το πράγμα να μιλήσω, γιατί πότε πήρε τηλέφωνο. Γιατί δεν με είδες μετά, γιατί μίλησες. Περίμενε, τώρα περίμενε. Λέω το γιος μου, θέλω τη μαμά. Λέει, γιατί, λέω, θέλω να μιλήσω κάτι. Και μετά πηγαίνω σε ένα σουβλατσίδι κουστέκο εκεί να πάρει σουβλάκια. Περνάει αυτή με το αμάξι. Δεν λέω αυτή να τίποτα. Βλέπει αυτή το γιος μου ότι βγαίνει με τα σουβλάκια. Έτσι κάθεται στο αμάξι και πηγαίνουμε πάλι εκεί που είναι τα σκηνιά. Και ρωτάω το γιος μου, λέω, η μαμά έρθει. Ναι, είπα τη μαμά να έρθει εκεί. Και κάθομαι εκεί στα σκηνιά, είδα τώρα αυτή αγυρίζει και να μιλήσω. Κάθομαι εγώ, κουμπάρο μου, γιος μου. Και αυτή από εκεί βγαίνει και βλέπει ότι εγώ κάθομαι εκεί, αμέσως με τα νεύρα στο γιος μου φωνάζει. Εγώ δεν μιλάω και ο γιος μου λέει, τι φωνάζεις, λέει. Γιατί το φώναξε σε μένα, για ποιο πράγμα φώναξε. Δηλαδή κάθομαι εγώ εκεί. Δεν ήθελε για να κάθω εκεί. Και στο γιος μου απάνω. Ο γιος μου λέει, δεν θα πας στο σπίτι να κοιμηθείς, γιατί είναι σεισμός. Αμένουμε εδώ. Αυτή φασαρίζει εκεί, όχι, δεν αμένω εγώ. Τι φασαρίζει. Με το Κώστα δεν έκανες φασαρίες, δεν έκανες. Και μετά πήρες το γιο και πήρες στο αμάξι, εκεί μίλησες. Δεν ξέρω τι μίλησες. Δεν λοιπόν, ήξερα ότι. Ναι, μισό λεπτό. Δεν ήξερα. Πες μου, απάντησέ του. Απάντησέ του και θα σου πω. Δεν ήξερα ότι μαζί σου πήγε για σουβλάκι. Τον είδα και μετά του λέω, έλα κάτσε, αφού πάω σπίτι. Όχι, λέει, περιμένει ο μπαμπά. Και έλα σπίτι, σε θέλω, μου λέει ο γιος μου. Να περνάς από την αδελφή μου την άλλη, γιατί σε θέλω. Δεν μου λέει για ποιο λόγο ο γιος μου. Πήγα από εκεί. Το ρωτάω, γιατί με φώναξες, τι με ήθελες, και άρχισε να πει. Που, γιατί είσαι, κάθισε στο σπίτι, να. Τα παιδιά εκεί, και πού να κάτσω. Εγώ δουλεύω. Πρωί 5 η ώρα ξυπνάω. Φεύγω για δουλειά. Πες μου ένα πράγμα, Ελένη, εσύ τι νιώθεις για τον Παύλο. Τίποτα. Αποκλείται να νιώθεις τίποτα, γιατί λίγο πριν... Σας λέω ότι τίποτα δεν νιώθω για λίγο πριν. Και η αδερφή σου και εσύ υποστηρίξατε ότι από τη στιγμή που μάθατε ότι έχει μπλέξει και μια άλλη γυναίκα, είναι και το τελευταίο του. Αυτό δεν είπατε, Μαρία, πριν. Από ό,τι άκουσα από τότε που τα έχει φτιάξει με κάποια δεν έχω πει κυρία, αυτά. Δεν την ενοχλεί. Εγώ χάρηκα. Ούτε και έρχεται στο σπίτι, ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω μετά. Αλλά αυτό, μην ανακατεύει τους άλλους. Γιατί τελευταία χρόνο παραπάνω δεν έρχεται, δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Πόσο δεν έρθω και δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Πόσο καιρό. Πόσο καιρό δεν έρθω και... Χρόνο παραπάνω. Χρόνο παραπάνω. Ναι. Και εγώ τώρα πόσο μένω εκεί στην αδελφή, στο αδελφός μου εκεί. 2 μήνες δεν μένω εκεί. Δεν έχεις... Γιατί
Δηλαδή εσύ θέλεις να πεις ότι βρήκα αυτή τη γυναίκα και δεν αρθώσει εσένα. Ναι, άμα η γυναίκα είναι μόνο δύο μήνες, όχι και ένα χρόνο, ένα μισή δεν χρόνο. Δεν με νοιάζει ότι τα έχεις μαζί δεν της, εγώ με πείραξε. Αυτό θα σου πω. Με πείραξε που έλεγες για τα παιδιά μου δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Τα παιδιά μου αγαπάω. Στα 4 χρόνια δεν πρόσφερες τίποτα στα παιδιά σου. Τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, πέρσι τέτοιο μήνα που ήτανε, πάλι εγώ σου άρχισα να λέω, Παύλο, έρχεσαι στο σπίτι. Τα παιδιά σου να κοιτάς. Όχι μαζί μου να ασχολήσει. Δεν με νοιάζει, έχεις μαζί της ή δεν έχεις. Την ημέρα του σεισμού, 5 λεπτά είδες τα παιδιά σου. Είπες πάω και έρχομαι. Ήρθες, δεν ήρθες. Δεν ρώτησες τα παιδιά σου πώς είναι, πού κοιμούντανε, σε ποιο σκηνή. Δεν ρώτησες. Εγώ... 4 μέρες ήμουν εκεί έξω. Μέσα στο σπίτι φοβόμουν να μπω. Άλλο, εγώ περίμενε. Σχέση πρώτη με μέρα. Την κουμπάρα με την αδελφή σου. Για σταμάτα. Εγώ, τώρα σταμάτα. Όλα ρώτησα. Τώρα... Πού είσαι και τι κάνεις και πώς δεν είναι τα παιδιά όλα αυτά. Μισό λεπτό. Πήρες τηλέφωνο. Μόνος μου δεν πήγα. Δεν μου είπαν κανένας. Τη δεύτερη μέρα του σεισμού ήρθα από το σπίτι σου. Από το σπίτι σου έχω περάσει. Εκεί που μένεις τώρα. Εμένα είπανε ότι ήρθες. Πού ήσουν. Πού είμαι. Μαζί της κάπου έφυγες. Εγώ μόλις ήρθα. Δεν είναι ότι μόλις ήρθες. Καλά, τι να σου δεν πω. Δεν είναι ότι μόλις ήρθες. Βλέπεις ήρθαμε πάλι. Εσύ ήρθες με διατολίσσα, δεν ήρθες. Θα πάω. Σταμάτα. Περίμενε. Ένα λεπτό. Δεν ήξερα ότι θα πάω. Ειδικά εκεί που μένει αυτός. Ο γαμπρός. Εσύ τι πήγες εκεί εκείνη την ημέρα. Αυτό θα σας εξηγήσω. Ο γαμπρός μου λέει, μια μπαλαντέζα έχω σε μια γνωστό. Μπράβο. Πάμε μαζί μου, μπορώ λέει. Μπορώ και εγώ αυτό να το πω. Έτσι μου είπε ο κουμπάρος. Ήρθες για μπαλαντέζα. Άφησες το αμάξι κάπου. Όταν πλησίαζα, ήρθε βλέπω για ότι... Για δώσ' μου να πω. Ήτανε και η ανιψιά μου, ήτανε και ο γαμπρός μου μαζί μου. Μου λέει, πάμε να πάρω την μπαλαντέζα. Ναι. Για το σκηνή. Λέω πάμε, πού είναι, εκεί κοντά στον αδελφό σου μένει. Ο αδελφός μου προς Φρακομακεδόνη μένει. Ναι. Πέρασαμε και από τον αδελφό μου και μετά, πιο πάνω μου λέει ο γαμπρός μου, πάω. Λέω καλά, κουμπάρε λέω, πού είναι αυτό, ποιος γνωστός εδώ μπορεί να μένει το δικό σου. Γέλασε. Και τότε το κατάλαβα ότι πάει εκεί, σε αυτόν. Και για να λέω, σας κάνει να συναντηθείτε. Όχι, απλώς δεν είχε αμάξι για να πάει να πάρει την μπαλαντέζα και ήξερε ότι δεν θα πάω από εκεί. Και σου είπε ότι και είναι με άλλο. Το ψέμα, με το άλλο τρόπο μου έκανε ότι πήγα εκεί. Μάλιστα. Και όταν έμαθα ότι πάμε εκεί, αφού σχεδόν φτάσαμε, λέω, ξέρεις τι κουμπάρε, αφού ήξερε ότι δεν θα πάω, αλλά θα σταματήσω εδώ. Δεν θέλω να με δουν. Δεν θέλω να με δει. Την Ανατολή, λέω, πήγαινε να ζητήσει την μπαλαντέζα. Πάει, έρχεται, γυρίζει, παίρνει την μπαλαντέζα και λέει, ο νονός μου δεν είναι σπίτι, μαζί της έχει φύγει. Ποιος σου είπε, η αδελφή της. Αυτή ρώτησε. Ήσουν πράγματι με αυτή τη γυναίκα. Πού είναι ο νονός μου. Και της είπαν ότι ο νονός έφυγε. Μισό λεπτό. Πού είχες πάει εσύ. Πήγα κάτω στο μαγαζί. Δεν είσαι δεύτερη ήταν... μέρα μαγαζιά. Τι δεύτερη. Ναι, πήγαμε για να δώσουμε γραμμάτια, γιατί πήρε ένα παιχνίδι κομπιούτερ έτσι ναι. Για το γιος του, με γραμμάτια. Ναι. Και πήραμε δόσεις στο ναι, μαγαζί κατάλαβα. Και πήγαμε εκεί γιατί αυτή σε δεν ποιο μπορεί. Μαγαζί είναι. Είναι στο Αριστοτέλος. Ρε, τα μαγαζιά όλα κλειστά ήταν. Τι λες εσύ. Καλά. Πρώτα, αφού σου πήγαμε είπα από την αρχή, να δεν με νοιάζει. Μόλις εγώ δεν ήρθα, με τα έχεις μαζί του. Δεν τα, μαζί της, δεν τα έχεις, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, τι να σου πω, πρώτα εγώ είπα, σου λέω, εγώ μόλις ήρθα αυτός δεν, έμεινα. Δεν νοιάζει για τα παιδιά σου. Η ανιψιά σου λέει, πήρε την παραδέζα. Λοιπόν, μισό εγώ λεπτό. Εγώ λέω με ποιον, λέει, δεν ξέρω, λέει, το αμάξι ήταν λέει, εκεί, δεν, ούτε ξέρω τι αμάξι. Εγώ κατάλαβα ότι είσαι εσύ, αμέσως κατάλαβα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, Μαρία. Θέλω να μου εξηγήσεις, να μου πεις από τη δική σου την πλευρά τι καταστάσεις σου έχει μεταφέρει η αδερφή σου. Δηλαδή, τι σου έλεγε όλο αυτό το διάστημα που είχε προβλήματα με τον άντρα της, από τη στιγμή που αποκαλύφθησαν βέβαια αυτά και μετά. Τι σου έχει πει εσένα η αδερφή σου για τον άντρα της και για το γάμο της. Από την αρχή δεν τα ξέρω. Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν που και μετά. Ναι. Έτυχε μία φορά που έτρεχε, μέχρι και αστυνομία καλέσαμε.
Δεν είναι όχι πρώτη φορά, μία φορά, φορά πολλές φορές. Και εγώ είμαι τρία στενά πιο πάνω από την Ελένη. Έτυχε που την κυνηγούσε, τι ήταν, δεν ξέρω, αυτή φοβήθηκε πολύ και έφυγε, δεν ήρθε στο σπίτι μου, εκεί δίπλα, μια γνωστή μου που είναι και γνωστή της είναι, σε αυτούς έτρεχε. Έτρεχε και χωρίς παπούτσια κιόλας. Μετά μου είπαν εμένα και πήγα και λέω τι έγινε γι' αυτό, και αυτό λέει έγινε. Άλλη μια φορά πάλι έτσι έγινε, με φωνάξανε και πήγα εκεί, ήδη έγινε φασαρία που καλέσαν και την αστυνομία. Γιατί πράγματα γινόταν? Γιατί ερχόταν και έκανε φασαρία. Γιατί λόγους? Στο παραμικρό. Άκουσε από εκεί, άκουσε εκεί, γιατί ήρθε σπίτι σου καφέ πίνει, γιατί ποιος είναι αυτός και ποιος είναι εκείνος. Μόνο ήταν αυτό, Γιατί άλλο λόγος? Μόνο αυτό ήταν. Από αυτό άρχιζες, ρε Παύλο. Από αυτό άρχιζες φασαρία και στο τέλος μου λες, έλα να σμίξουμε. Μάζεψε τα μυαλά σου, μάζεψε την οικογένεια. Ποια οικογένεια, Ελένη, ποια μυαλά σου είναι. Πρώτα ήταν για αυτό το πράγμα να ήριζε στο σπίτι. Άστο αυτό. Ρε Παύλο, δεν σου έλεγα ότι μετά από αυτά που μου κάνεις και μετά μου λες, ποια, σου είχα ανοιχτά, σου είχα πει ότι ποια χαζή γυναίκα μπορεί να συγχωρέσει τέτοιο άντρα. Όταν έρχεται κάνει τέτοιες φασαρίες, ούτε μια φορά ήρθες με το καλό να μιλήσεις και στο... Μα αφού εγώ 15 χρόνια δεν είμαι καλό, τώρα να είμαι καλό. Καλά, εντάξει, αφού χωρίσατε, ό,τι να είναι, αφού την αγαπάς, τα παιδιά σου, γιατί να μην την αφήνεις στο σπίτι της μέσα να μένει. Και πρώτα ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς το αγόρασε αυτό το οικόπεδο και πώς το χτίσατε. Με πολύτεχνο, με το κετού, αγόρασε το οικόπεδο. Εγώ δεν έχτισα. Η γυναίκα πει να φτιάξει την πόρτα, εσύ το σπάς ξανά. Αν ήσουν σωστός άνθρωπος, δεν θα το έκανες αυτό. Και τη στιγμή που πας και κάθεσαι στην αδερφή. Εσείς πότε λέτε, σωστά λέτε ότι αυτά που δεν έκανα εγώ τίποτα σε αυτό το σπίτι. Όλη έκανε η γυναίκα. Όλη το σπίτι. Τα πιο πολλά. Μην έπαιρνε το κετού και πολύτεχνος, εσύ δεν θα είχες οικόπεδο. Και αν δεν σε βοήθησε εγώ δεν λέω ότι ήταν η μάνα μου, η πεθερά σου. Πήραμε αυτά από εκεί μα μαζί σαν τα λεφτά. Δεν λέω ότι ήταν δικά μου ήταν τα λεφτά. Και όντως εσύ δεν την άφηνες από το σπίτι μέσα την έβγαλες. Ήταν με αίμα έφτιαξα αυτό το σπίτι. Τα ξαδέλφια δεν έκανα με τα χέρια μου. Δεν έκανα όλα με τα χέρια μου αυτό το σπίτι. Ότι... Γιατί μόνος ήσουν. Τώρα πες με να πεις μόνος του φτιάχνει σπίτι. Δεν φωνάζουν οι φίλες και... Να μην λες ότι το δικό μου είναι σπίτι. Εγώ δεν λέω εγώ δικό μου, εσύ λες δικό σου είναι. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι δικό μου. Αλλά... Και τώρα σου λέω ότι δεν είναι δικό μου, είναι του παιδιού μου. Του παιδιού μου. Αυτό σου έλεγα. Και εγώ τι είπα. Και εσύ άλλα έλεγες. Ότι με αίμα έφτιαχνες αυτό το σπίτι. Αίμα. Τι αίμα. Δεν δούλευα εγώ σε αυτό το σπίτι. Δεν έφτιαξε αυτό το σπίτι. Κάτι, τούβλες έβαλες. Τι κάτι, τα μπιτά όλα αυτά ποιες έριξες. Δεν λέω. Μόνος δεν έκανες. Και εγώ στο λέγω. Μόνος του κανένα δεν μπορεί να φτιάξει. Η δική μου βοήθησε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό όταν λέω. Με τα παιδιά θέλω να μένω εκεί μέσα. Πώς λες, θα το γκρεμίζω, θα το κάψω. Δεν γιατί θα δεν αφήνεις τη γυναίκα σου με τα παιδιά σου να παραμείνουν εκεί? Δεν μου άφηνε. Γιατί δεν αφήνεις την οικογένειά γιατί σου? Γιατί εγώ ήθελα όλη την οικογένεια να έρθει και να μένουν μαζί. Αυτό δεν είναι λόγος για να αφήνεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά στον δρόμο. Ναι. Αυτό... Άμα τι εμένα πειράζει αυτό. Γιατί εγώ έκανα αυτό το σπίτι όλα και μετά εγώ πρέπει να πάγω. Στον δρόμο και αυτή να μπαίνει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά και ξέρω μετά τι έγινε. Απαντριφτεί, τι έγινε. Γιατί νομίζω. Και δηλαδή, εγώ πρέπει να μένω στον δρόμο για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Ναι, Παύλο, εσύ ότι με αγαπάει. Αφού εγώ θέλω την οικογένεια να πάρω και να πάω να μένω μέσα στο σπίτι. Με διώξει με τα παιδιά. Όχι, λέει. Το δικό μου το σπίτι σου φύγει. Να πάει αυτή. Πόσο φορά είπα. Δώσε τα παιδιά εδώ να μένουν μαζί μου και εσύ πήγαινε. Όπω θέλει πήγαινε. Τα παιδιά μου να είναι μαζί μου. Όχι, λέει, δικόματα έχω τα εγώ. Δηλαδή, εγώ ποιο είμαι. Λογικά μιλάει τώρα. Μισό λεπτό. Να δώσω μισό λεπτό. Τα παιδιά σε αυτό να δούλευε κιόλας. Ναι, μισό λεπτό. Εγώ, τα 10 χρόνια εσύ δούλευες και όλες εσύ το φιλάκι. Μισό λεπτό. Καταρχάς, εσύ είσαι ο άντρας της οικογένειας. Λοιπόν, έχεις τη γυναίκα σου, έχεις τα παιδιά σου. Για τον Α ή Β λόγο, επειδή νευριάζεσαι, επειδή δεν ξέρω τι πρόβλημα έχεις, γιατί πρόσεξε, αν είχες έρθει σήμερα εδώ και μου έχεις πει, εγώ ναι, έχω φερθεί έτσι στη γυναίκα μου. Αλλά γιατί με απάτησε, γιατί με πρόδωσε, γιατί με πούλησε, γιατί πήγε και έκανε άσχημα πράγματα, γιατί μου έχει φερθεί άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι έκανε. Ναι, μισό λεπτό, να τελειώσω τότε. Από τη στιγμή λοιπόν που εσύ ο ίδιος έχεις έρθει εδώ και έχεις, είμαστε μία ώρα εδώ μέσα, θα μπορούσες κάλλιστα να πεις οποιοδήποτε παράπονο έχεις από τη γυναίκα σου. Δεν
δεν έχεις παράπονα από τη γυναίκα σου. Δεν έχω, αφού τι, ψέμα να του πω. Ναι. Απ' την άλλη όμως, μπορεί παράπονα να μην είχες από τη γυναίκα σου, αλλά τη χτύπαγες. Την κυνήγαγες στους δρόμους και έτρεχε ξυπόλυτη με τα νυχτικά. Μα φέρνατε τις αστυνομίες. Αυτό πότε έγινε, αυτά τα τρία χρόνια πότε δεν έμεινα. Και πριν Δεν ήταν αυτό, το λέγω εγώ. Πριν γιατί αυτά τα τρία χρόνια πότε ήρθα εγώ στο σπίτι και παρακαλάω να έρθει στο σπίτι να μαζεύει. Βρε Παύλο, μισό λεπτό. Έχω μια γυναίκα που λέει: χώρισα με τον άντρα μου γιατί με δέρνει. Εσύ τι της απαντάς, γιατί χωρίσατε. Αυτή ξέρει για ποιο πράγμα. Όχι, εσύ να μου πεις γιατί ξέρω για ποιο πράγμα. Δεν ξέρεις γιατί χώρισες. Εγώ ξέρω ότι το χτύπησα, έκανα λάθος. Δεν λέγω ότι εγώ είμαι, δεν έκανα και δεν έκανα αυτό. Μα μόνο εσύ έχεις κάνει λάθος, αυτό προσπαθώ να σου πω. Εγώ το έκανα, δεν λέγω αυτή έκανε. Αλλά πάλι ζητάω να έρθει να μαζεύει και έκανε. Γιατί δεν κάνει αυτό. Παύλο, πώς ζητάς αυτά τα χρόνια, σου λέω, μόνο ερχόσουν με φασαρία, με απειλές. Δηλαδή, γιατί εγώ λέω στη σωστή αυτή πρέπει να λέει ψέματα. Βρε Παύλο, σου λέει. Μ' αγαπά, σου λέει. Γιατί ποτέ δεν έχεις έρθει να μου το πεις με καλό τρόπο. Αφού με το καλό τρόπο, πόσο φορές ήρθε. Γιατί το λέει. Εδώ έχω και τη Μαρία, βρε Παύλο μου, που λέει. Μαρία τι, Μαρία να φέρω και κασέτα, συγγνώμη. Παύλο, δεν ήταν εκεί μέσα στο δωμάτιο, πότε μίλησα εγώ. Να σου φέρω και την κασέτα. Φέρει την κασέτα, όχι την φέρει. Γιατί έτσι κάνει φασαρίες. Και το λέω μετά τη φασαρία. Το λέω έτσι, αυτά μου είπες. Για ποιο λόγο? Όχι, δεν έλεγα. Γι' αυτό έχω γράψει μια κασέτα. Τόσα χρόνια δεν μιλάω για αυτή την κασέτα. Θέλεις να το φέρω και να ακούσεις τι έλεγες, τι απειλές θα κάνεις. Μισό λεπτό. Αφήστε τις κασέτες. Γιατί σήμερα μπορείς τουλάχιστον σήμερα. Εγώ είπα ότι εγώ έκανα αυτό. Λέγω εγώ αυτό. Άμα από ότι εσύ λες ότι όλοι τα 12 χρόνια έτσι και αυτό έτσι. Αφού εγώ λέω την αλήθεια, ναι, αυτό ήταν αυτό. Γιατί λες εσύ. Ρε Παύλο, είσαι οξύθυμος. Πολύ καλά περνούσα. Είσαι οξύθυμος, νευριάζεις εύκολα. Δεν νευριάζω εύκολα. Δεν νευριάζεις εύκολα. Μα λίγο πριν μου έλεγες νευριάζω και έχω ζητήσει συγγνώμη. Νευριάζεις ή όχι εύκολα. Νευριάζω, δηλαδή πότε ζήτησα αυτή. Πότε ζήτησα αυτή να έρθει στο σπίτι. Δηλαδή, άστα αυτό, άλλο σε ρωτάω. Νευριάζεις εύκολα. Τόσο καιρό είστε παντρεμένοι, τόσα χρόνια. Είναι αλήθεια ή όχι ότι νευριάζεις εύκολα? Είμαι λίγο νευρικός. Μια γυναίκα λοιπόν που δεν σου έχει κάνει τίποτα, που δεν σε έχει πειράξει σε τίποτα. Και εσύ είσαι νευρικός και τη φέρεσαι διαρκώς άσχημα και επιθετικά και την προσβάλλεις και την πονάς και την πληγώνεις. Έχεις βγει. Βέβαια, γιατί πράγμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο εσύ πιστεύεις ότι τα αντρόγυνα πρέπει να χωρίζουν, αν δεν χωρίζουν για την κακοποίηση? Μα αυτό έκανε κατά λάθος. Πώς να σου πω, δεν ήθελα να το χτυπήσω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχεις πάει ποτέ ειλικρινά στη γυναίκα σου, μέσα από την ψυχή σου, να τη ζητήσεις συγγνώμη? Να τη δείξεις με κάποιο τρόπο, να τη αποδείξεις ότι δεν θα τα ξανακάνεις αυτά τα πράγματα. Πόσο φορά αυτό έκανα. Μα ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν έχεις πάει γλυκά και ήσυχα να της το πεις. Πώς δεν πήγα γλυκά? Δεν έχεις έρθει ποτέ. Και πάντα έλεγες, θα φτιάξω σε 2 μήνες αυτό το σπίτι. 4 χρόνια πέρασαν. Και αυτό παραπάνω. Έκανα και αυτό και είπα, παραπάνω. Τώρα και μου λες, μην ναι. έρχεσαι αμέσως, αλλά θα φτιάξω το σπίτι και μετά θα έρθω να συζητήσω με το ναι. καλό και με το τέτοιο. Μου απόδειξες πως είσαι. Πώς έχεις αλλάξει. Τρία χρόνια τρέχω. Τι 3 χρόνια τρέχεις? Το λέω αυτό τώρα πρέπει να το πω. Γιατί εμένα μου κάνεις στα δρόμια τρέχω. Όλα τα υπόλοιπα τα λες. Πες της ότι την αγαπάς. Πες της τι νιώθεις για εκείνη. Αφού αυτή ξέρει ότι σ' αγαπάω. Ναι, αλλά γιατί δεν της λες. Αυτή ξέρει ότι θέλω. Ούτε νοιάζομαι. Αυτή ξέρει ότι θέλω. Αγαπάς, δεν αγαπάς, δεν με νοιάζει. Να μαζεύω. Άλλο θέλω να μαζέψω την οικογένεια, άλλο αγαπάω. Με το ζόρι είπα. Με το ζόρι δεν μπορείς να μου κάνεις. Να έρθω σπίτι μαζί σου να κάτσω. Με το ζόρι δεν γίνεται. Και πώς πρέπει να το κάνω? Μ' αγάπη, πρέπει Παύλο, να πάρεις απόφαση. Ότι αυτό ήταν η τελευταία φορά. Πολλές ευκαιρίες έδωσα εσύ. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές σου έδωσα ευκαιρία. Τελευταία φορά σου είπα, Παύλο, αν φύγω, ούτε θα γυρίσω. Πώς να μην κολλήσεις, της έχεις προδώσει την εμπιστοσύνη. Σε εμπιστεύτηκε τόσες φορές, γύρισε κοντά σου και εσύ την ξαναπρόδωσες, την ξαναπλήγωσες. 2 φορές ήταν. 2 φορές είναι λίγες. Αυτό το δευτέρο είναι. Παύλο, της έχεις δεν σου έχει εμπιστοσύνη πια, το καταλαβαίνεις. Για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη της, χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα από το να εμφανιστείς ένα βράδυ στο σπίτι της, να της πεις ότι την αγαπάς και όταν θα σου πει όχι να νευριάσεις. Κοίτα, αν πότε έρθω στο σπίτι. Θα σου πει όχι και θα νευριάσεις. Αυτή βγαίνει και ξέρω εγώ πάει κάπου, αν του πω πίσω μία καφέ να πει, σου λέει όχι.
πάει ο γιος του. Μα πρέπει να επιμένει. Αφού δεν θέλει να μιλήσει, πώς θα μπορεί να μιλήσει. Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη. Κάτσε, λέει, να του μιλήσουμε, δεν θέλω. Βγαίνει έξω. Μετά πάλι λέω, κάτσε να του μιλήσουμε. Γιατί ήρθες, τα παιδιά μου να κοιτάω. Τα παιδιά σου να κοιτάς, ορίστε. Τα παιδιά μισό εδώ λεπτό, είναι. Μισό μαζί λεπτό. Μου τι θέλεις να μιλήσεις. Εχθές μιλήσαμε. Και πώς μπορεί να το έκανε, άκρα, εχθές μου έκανε τέτοια λεπτό. Φασαρία. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο φασαρία. Σου πάλι φασαρία. Αυτό συνέχεια, αυτό σας έχω πει. Ότι έρχεται, κάνεις φασαρίες, στο τέλος μου λέει, άντε να σμίξουν. Εχθές συγκεκριμένα, γιατί μαλώσαι. Θέλω... Όχι χτες. Λέμε στο παράδειγμα αυτό που, παράδειγμα λέει, μου που μου λέει, ήρθα στο σπίτι της και αυτή δεν θέλει να μιλήσει. Αφού χτες ήταν τέτοιο φασαρία και την άλλη μέρα έρχεσαι και θέλεις να κάτσω να μιλήσω μαζί σου. Για ποιο λόγο. Γιατί θα μιλήσω μαζί σου. Ήρθες στα παιδιά να κοιτάς. Χίλιες τρόπους βρήκα και χίλιες τρόπους ήρθα σε σένα και με το καλό και με το κακό όπως και να έρθει. Δεν υπάρχει κακό όμως, ρε Παύλο. Με το κακό θα γυρίσει την οικογένειά σου. Όχι, λέγω με το καλό και με το κακό θέλω. Έτσι το λέγω ότι όπως και να πάγω, τα ίδια είναι. Μα δεν χρειάζεται, άκουσε με ένα λεπτό. Εσύ πηγαίνεις μία φορά στο σπίτι της. Της λες, θέλω να γυρίσω πίσω. Σου λέει όχι, μαλώνεται. Ναι. Της αποδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχεις αλλάξει. Δηλαδή η γυναίκα σου αυτή τη στιγμή έχει χάσει την εμπιστοσύνη της απέναντί σου. Χρειάζεται και μεγάλη επιμονή και μεγάλη προσπάθεια, μα σου λέω. Χρειάζεται αυτό μεγάλη είναι προσπάθεια. Μήνα, είναι τρία μήνες, τρία χρόνια. Το ξέρω, μα δεν έχεις κάνει πραγματική προσπάθεια. Όταν μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, τα τέσσερα, έχεις εμφανιστεί 500 φορές στο σπίτι της και έχεις μαλώσει, το γεγονός ότι μετά εμφανίστηκες κι άλλες 500 να της πεις να γυρίσεις πίσω δεν λέει τίποτα. Ο ίδιος χαλάς ότι φτιάχνεις. Δεν της έχεις αποδείξει ότι θα μαζεύεις τα νεύρα σου από εδώ και στο εξής. Δεν της έχεις αποδείξει ότι θα την προσέχεις και ότι δεν θα την πληγώνεις. Αφού κάθε τρεις και λίγο εμφανίζεσαι και ξαναμαλώνεται. Της ξαναμιλάς άσχημα. Πώς να σε εμπιστευτεί, βρε Παύλο. Πριν ένα χρόνο. Πώς άσχημα μιλάω. Εγώ μιλάω. Πώς μιλάει άλλο, πώς μπορώ να του μιλήσω. Πριν ένα χρόνο. Πώς μίλησες. Αφού δεν καταλαβαίνει με το γλυκό. Τι δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς δεν καταλαβαίνει. Δεν πείθεται. Και επειδή δεν πείθεται να γυρίσει κοντά σου, αρχίζει και βάζει τις φωνές και χτυπάς. Έτσι διεκδικούν οι άντρες τις γυναίκες που αγαπάνε. Θα σου πω 2-3 φορές και άμα μου πεις όχι, θα αρχίσω να ουρλιάζω. Και τι, το χτύπησα, συνέχεια χτυπάω. Παύλο, πριν ένα χρόνο θυμάσαι που μου είπες. Τι μου είπες, θυμάσαι. Που ήρθες στο σπίτι μου αυτή τη μέρα που ήρθες να μου πεις ότι ήρθε η ώρα σου και ήρθε η μέρα σου. Και μετά σου εξήγησα πώς ήταν τα πράγματα και πώς κάνεις εσύ. Μέχρι τώρα τι έχεις προσφέρει για τα παιδιά σου. Δηλαδή σου είπα, εσύ κοιτάς μόνο ότι κάνω εγώ. Δεν κοιτάς τα παιδιά σου πώς είναι. Έχουν να φάνε ή δεν έχουν να φάνε. Αυτό σου έχω πει. Δηλαδή τα παιδιά σου έχεις σβήσει. Μόνο κοιτάς εγώ τι κάνω. Δεν σου είπα. Δεν σου είχα πει. Και τι μου είπες. Ναι, έχεις δίκιο. Πράγματι, εγώ ξέχασα για τα παιδιά. Δεν είπα έτσι ότι ξέχασα τα παιδιά. Πράγματι, στα ρώσικα θα πω όπως είπες. Αγγλικά πες το, ξέρω εγώ. Τότε τι θέλεις, δεν είπες αυτό. Τι είπα. Ναι, ότι πράγματι εγώ κοιτάω μόνο εσένα τι κάνεις, που πας και πώς γυρνάς και πώς δουλεύεις και αυτά. Για τα παιδιά, πράγματι. Από εκεί άρχισες να δώσεις τα παιδιά λεφτά και δίνεις και λόγο ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα φτιάξεις το σπίτι, τουλάχιστον από έξω, και τότε θα έρθεις με το καλό να μου ζητήσεις για να πάμε πίσω σπίτι. Αν δεν θα το φτιάξω, μου δίνει το λόγο μου. Το λόγο του. Αν δεν φτιάξω μέχρι Χριστούγεννα, τότε λέει, σαν άντρας, θα έρθω, θα σου δώσω τα κλειδιά και κάνει ό,τι θέλεις με αυτό το σπίτι. Το έκανες. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι δεν πηγαίνει πουθενά. Παύλο, πρέπει να σου πω το εξής. Έχεις απογοητεύσει την οικογένειά σου και κυρίως τη γυναίκα σου. Αν έχεις μετανιώσει πραγματικά για όλα αυτά που έχεις κάνει. Αν πράγματι θεωρείς ότι αυτά που έκανες ήταν τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσε να κάνεις έναν άνθρωπο που δεν σε έχει προδώσει και δεν σε έχει πληγώσει ποτέ. Βεβαίως και θα έχεις και εσύ παράπονα μες στο γάμο σας. Δεν λέω ότι και εσύ δεν είχες προβλήματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν σου έχει κάνει κάτι πολύ άσχημο η γυναίκα σου. Δεν σε έχει απατήσει, δεν σε έχει προδώσει. Και μου το λες και ο ίδιος. Λοιπόν, το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έβγαζες τα νεύρα σου πάνω στη γυναίκα σου, τη χρησιμοποιούσες ως σάκο του μπόξ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι λάθος. Αν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, αν μπορείς να καταλάβεις ότι σε μια οικογένεια και σε ένα γάμο και στην αγάπη
Δεν υπάρχει ξύλο, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχει τσακωμός. Υπάρχει μόνο κατανόηση, αγάπη και στήριξη. Αν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα, πρέπει σαφέστατα να το αποδείξεις στη γυναίκα σου. Γιατί όλη αυτή η φθορά δεν έχει επέλθει από τη γυναίκα σου. Έχει επέλθει από σένα. Εσύ καταχράστηκες τις ευκαιρίες που σου έδωσε, δεν τις εκμεταλλεύτηκες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει πίστη στο πρόσωπό σου. Η πίστη θα κερδιθεί, αλλά θα κερδιθεί με μεγάλο κόπο. Δεν γίνεται δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό να πεις στη γυναίκα σου «άλλαξα και γυρνάω» και η γυναίκα σου να σου πει «εντάξει, γύρνα». Αν εσύ είσαι σωστός απέναντι στην οικογένειά σου για το επόμενο διάστημα, και όχι μόνο για ένα μήνα και για δύο, αλλά και για δύο χρόνια αν χρειαστεί, αν εμφανίζεσαι στο σπίτι σου τακτικά, αν μιλάς σωστά στη γυναίκα σου και δεν ξεσπάς πάνω της και δεν τη βρίζεις και δεν μαλώνεις μαζί της με το παραμικρό, αν της μιλάς καλοσυνάτα και ευγενικά, αν ενδιαφέρεσαι για τα παιδιά σου και τα φροντίζεις και δίνεις το παρόν, η γυναίκα σου θα καταλάβει ότι έχεις αλλάξει. Δεν πρόσφερε για τα παιδιά του τίποτα. Ούτε διατροφή έδινε για τα παιδιά του. Σας λέω, ούτε ερχόταν να πει ότι μια σοκολάτα, πόσες φορές σου έλεγα, ήρθες με άδεια χέρια. Δεν μπορούσες να το λες τους σοκολάτες να πάρεις για τα παιδιά σου. Πόσες φορές έχω πει. Δεν έχω πει. Δεν έχω πει. Πες το ότι ήταν αυτό ή δεν ήταν. Κοίτα, κάθε ημέρα δεν έφερνα εγώ. Τι κάθε ημέρα. Τι κάθε ημέρα. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα καθόλου. Ούτε ψώνια έκανα, ούτε λεφτά άφησα. Λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν ήταν αυτό. Πρώτα. Παύλο, είτε έφερε. Μισό λεπτό. Για τα παιδιά σου δεν νοιάζει. Μισό λεπτό, Ελένη, μην το λες αυτό το πράγμα για τα παιδιά του. Δεν νοιάζει. Ο πατέρα είναι και νοιάζεται για τα παιδιά. Δεν ξέρω. Γιατί τόσε μήνε. Μισό λεπτό, βρε Ελένη. Άκουσα με ένα λεπτό. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να του φέρει σοκολάτα. Το ζητούμενο είναι να είναι δίπλα του, σαν πατέρα και να μπορούν να στηριχθούν. Το λεφτό οπότε έδωσα 160 χιλιάδε. Άστα λεφτά, Παύλο. Αυτό. Άστα λεφτά. Ο γιος σου, λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβεις και τη δική του θέση. Από εκείνη την κόρη να βοηθάω, είναι η παντρεμένη. Το γιος του θέλει παπούτσα, θέλει κούρτα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτά όλα κάνω, πού πάνε τα λεφτά. Τι, πίνω, πάω στα μπάρια, πάω πουθενά. Το δεν το ξέρω εγώ συγκεκριμένα. Μισό λεπτό. Δικό σου ζωή. Πρέπει να καταλάβεις και τη δική του θέση. Αυτή τη στιγμή είναι 4 χρόνια μακριά από την οικογένειά του και μακριά από τα παιδιά του και είναι λογικό και να έχει επηρεαστεί και η συμπεριφορά του να είναι περίεργη και να μην έχει την ψυχραιμία να αντιμετωπίσει τα πράγματα έτσι όπως του λέω εγώ να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, όλα σωστά και όλα λογικά. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Απ' την άλλη, έχει να αντιμετωπίσει μία Ελένη, η οποία είναι. Δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα. Είσαι πολύ απόλυτη σε αυτά που λες. Δεν σου λέω ότι κακός είσαι απόλυτη. Έχεις περάσει πολλά, έχεις υποφέρει πολλά, πολύ και λογικό είναι. Τον έδωσε, απ' την άλλη, πρέπει να σου πω ότι 4 χρόνια τιμωρία, αν και εσύ αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, είναι πολλά. Νομίζω ότι έχεις κάθε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να αποδείξεις τη γυναίκα σου ότι έχεις αλλάξει. Και αυτό θα το κάνεις μόνο αλλάζοντας τη συμπεριφορά σου. Δεν μπορείς τη μία να είσαι καλά και στις δύο να θέλεις να τσακωθείτε και να μαλώσετε. Δεν μπορεί στη μία να την καλοπιάνεις και στις δύο να τη σουρλιάζεις. Πρέπει να δείξεις σταθερότητα, επιμονή και να της αποδείξεις ότι έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος. Ότι την υπολογίζεις, ότι τη θεωρείς άξια και ότι τη θέλεις κοντά σου γιατί θεωρείς μια αξιόλογη γυναίκα. Όχι γιατί απλώς θέλεις τη γυναικούλα σου και τα παιδιά σου για να είστε μαζί. Πρέπει να τη σέβεσαι. Και να καταλαβαίνεις ότι η γυναίκα σου δεν σου είναι απαραίτητη μόνο ως μπιμπελό δίπλα σου. Για να έχεις απλώς μια γυναίκα. Γιατί θες τη συγκεκριμένη γυναίκα. Γιατί την αγαπάς. Τι αγαπάς πάνω στη γυναίκα σου, πες μου. Τι προτέρημα θεωρείς ότι έχει η γυναίκα σου. Κατά τη δική σου άποψη. Τι είναι αυτό που σου έχει λείψει 4 χρόνια που είστε μακριά. Όλα λοιπόν, και η γυναίκα και τα παιδιά όλα. Ωραία. Αφού λοιπόν σου λείπουν και έχεις καταλάβει πάρα πολύ καλά και ξέρω ότι υποφέρεις και εσύ μακριά από την οικογένειά σου 4 χρόνια. Προσπάθησε. Να της δείξεις έμπρακτα την αγάπη σου. Προσπάθησε με τη συμπεριφορά σου και με τις πράξεις σου να της αποδείξεις ότι την αγαπάς και ότι τη θέλεις πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να αλλάξεις γνώμη ή, εν πάση περιπτώσει, όχι να αλλάξεις γνώμη, απλώς να μην είσαι τόσο απόλυτη. Γιατί στη ζωή κάνουμε λάθη. Ζητάω μόνο και μόνο να μην με ανοχλήσει. Αυτό είναι. Εύχομαι τουλάχιστον ως προς τα παιδιά σας να μπορέσετε να βρείτε μια επικοινωνία. Να τα βλέπει. Ευχαρίστω. Ποτέ δεν τον απαγόρευσε. Για να είναι όμως καλά τα παιδιά σας, είτε είστε ζευγάρι είτε δεν είστε, πρέπει να έχετε μια σωστή σχέση και όχι να βρίζεστε και να μαλώνετε κάθε φορά που συναντιέστε. Ελπίζω τουλάχιστον ως προς αυτό να τα βρείτε και να μπορέσετε να έχετε τη σωστή συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα.